Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα σε όλους. Όχι, δεν είμαι ο κόκκινος. Ο κόκκινος λείπει. Είναι στο δρόμο. Είχε ένα θεματάκι, όχι τίποτα σοβαρό. Θα είναι εδώ στις 2.30. 3 η ώρα θα παίξει ο Ηρακλής. Θα είναι κουτσή εκπομπή. Τέλος πάντων, εμένα οι κουτσές εκπομπές μου τη δίνουν, για να ξέρετε τώρα το χούι μου. Φυσικά και προέχει η αναμετάδοση του αγώνα Ηρακλής Βέρεια. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται η πρόκριση, δεν καθάρισε ακόμα. Φυσικά και ο Ηρακλής είναι φαβορή, γιατί κέρδισε και 1-0 για το λόγο του ότι παίζει στο Καφτατζόγλιο, για το λόγο του ότι. Εντάξει, δεν συμμερίζω με αυτό που είπε ο Μπούζος προηγουμένως, ο Γιώργος, ότι ως ένα βαθμό έχει μια λογική ότι η ομάδα που αμήνεται θέλει να κρατήσει αποτέλεσμα. Ναι, αλλά εκεί έχουν γίνει και γκέλες, έχουν γίνει και τσάφ από στόπερ, έχουν γίνει και λάθος αποκρούσεις θεματοφύλακα και έχουν πάρει rebound οι επιθετικοί και έχουν μπει γκολ με αμυνόμενη την ομάδα. Δηλαδή, όσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι κακό, όντως, και έχει και παίκτες οι οποίοι είναι τεχνίδες κτλ. Συνήθως πας στο φόρτωμα, πας στο ανορθόδοξο. Δεν νομίζω ότι το γήπεδο είναι τέτοιο. Εγώ το λέω τώρα γενικά. Άλλο τόσο δύσκολο είναι όταν αμήνεσαι και γίνεται μια σέντρα και μπορεί να κάνεις ένα τσαφ ή να κάνει ο στόπερ μια απόκρουση και να μην πιάσει καλά την μπάλα και να γίνει ένα σούτ, να πάει ο τερματοφύλακας να την πιάσει, να χτυπήσει μια λακκούβα, να χτυπήσει τον αγκώνα του και να μπει μέσα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι δύσκολο να δημιουργήσεις, για να το τελειώσω, όταν το γήπεδο δεν είναι καλό. Και όταν θες το αποτέλεσμα, και απ' την άλλη είναι πιο δύσκολο βέβαια να δημιουργήσει, αλλά και απ' την άλλη μην νομίζω ότι είναι πανάκιο αυτό, δεν είναι ο κανόνας αυτό. Σίγουρα είναι το περισσότερο λογικό. Αλλά απ' την άλλη μεριά έχουμε δει και παιχνίδια που αμήνεται η ομάδα και γίνονται κάτι τσαφ, κάτι τσουφ, κάτι τσιφ, κάτι τζιφ, μιφ και δημιουργούνται καταστάσεις. Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο κόκκινος, θα τα πούμε λίγο μόνοι μας και θα βγάλουμε μετά τις 2.30 και τον Σωτηρόπουλο εκεί να μας πει για τις οδές βαρβάρων που θα κατακλείσουν το Καφτατζόγλιο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, ο Περόνε να βάλει γκόλ ή ο Βέλιος, ο οποίος ήταν δυσαρεστημένος, λέει ο Βέλιος, γιατί τα χαφ του Ηρακλή δεν τον παίξανε στη Νέα Σμύρνη. Τα είπαμε για το Βέλιο. Βέλιο, μη διαμαρτύρεσαι. Είσαι Ηρακλής, θα υποστείς τη μετριότητα του Ηρακλή. Δεν θες να πας σε άλλη ομάδα. Αν πας σε άλλη ομάδα, θα φας βρίσιμο. Έτσι, εμείς σε σεβόμαστε. Κάνεις μεγάλο αγώνα για να φύγεις από τον Ηρακλή να πας σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Αν πας σε άλλη ομάδα, είτε αυτή λέγεται ΑΕΚ, είτε αυτός λέγεται Ολυμπιακός, για να χρησιμοποιήσεις την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι σου, διότι να συμβαίνουν. Το σκαλοπάτι του Ηρακλή είναι πεζουλάκι και δεν μπορείς να το. Δεν είναι μεγάλο για να κάνεις το άλμα. Είναι βαρκούλα, ψαρότρατα και όχι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο γιότ. Για να πας από τον Τιτανικό, για να πας, ας πούμε, πας από το λιμάνι, δεν πας κατευθείαν, υποτίθεται, παίρνεις μια άλλη βάρκα. Εσύ είσαι μια μικρή βενζινάκατος, να πούμε, έτσι, ένα κρυσκραφτάκι, να πούμε, κτλ. Άρα λοιπόν, άμα χρησιμοποιήσεις την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, χρειάζεσαι ένα μεγαλύτερο ενδιάμεσο κρίκο για να φύγεις από την μικρή ομάδα, να πας στην μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη να κάνεις το μεγάλο σου όνειρο πραγματικότητα. Μέχρι τότε μην γκρινιάζεις, μην λες δεν με παίζουνε, μην λες μα τι είναι αυτό κτλ. Διάλεξε το δρόμο, μην γίνεις σαν τον κόκκινο δηλαδή. Και η Ηρακλής αλλά και ο επαγγελματίας και ο οπαδός αλλά και αυτό και τα λοιπά. Μην τρελαίνεσαι, να πούμε. Έτσι. Αυτό το λέω τώρα σαν συμβουλή. Κώστας Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου. Το Αθλητικό Μετρόπολης σας βάζει στον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ Καλονής. Δίνει 2 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ Καλονής. Μέσω διαγωνισμού λοιπόν SMS που θα αποστέλλετε στο 54344. Γράφοντας ΑΜ στο τετράγωνο. ΑΜ2 δηλαδή. ΑΜ2. ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο, μπαίνετε στην κλήρωση. 2 από εσάς θα πάτε στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλονή. Ο ΠΑΟΚ φυσικά γίνεται μεγάλο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι για το κύπελο. Όλες οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες είναι ουσιαστικά μικρότερες από τον Ολυμπιακό, έχουν σε μεγάλο στόχο το κύπελο. Ο Ολυμπιακός δεν καίγεται και πολύ, γιατί δεν φέρνει και λεφτά. Είναι μόνο το ηθικό θέμα και ότι ο άλλος είναι μονοφαγάς και δεν αφήνει τίποτα να πούμε όρθιο. Μιλάω για τον Πουρτόταυρο, τον πρόεδρο και μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ Ολυμπιακού. Τον κύριο Σοκράτη Μαρινάκηλο. Τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. 9.55 λοιπόν, και ενώ
Μήνυμα στο 54.344. Α, 2. ΠΑΟΚ, Καλονί, ονοματεπώνυμο. Μπαίνετε στην κλήρωση. Δύο από εσάς κερδίζετε στο αυριανό παιχνίδι. Αν και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει τις θύρες ο Ιβάν να μπείτε τζάμπα. Γιατί τώρα, Πέμπτη, ανοιχτή αγορά. Ο ΠΑΟΚ εδώ έτσι όπως είναι. Το ποδόσφαιρο προϊόν το οποίο είναι πεσμένο. Βάλε τις γυναίκες δωρεάν, βάλε τα παιδιά δωρεάν, βάλε τους φοιτητές δωρεάν. Μπας και μαζέψεις 5-6.000 κόσμο. Βάλε και το εισιτήριο 5 ευρώ. Δώσε και εκεί στα ραδιόφωνα άλλα 1.000 εισιτήρια. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να έχει και ο ΠΑΟΚ λίγο φωνή, γιατί έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τον κόσμο του σε αυτό το μάτς. Ό,τι και να είναι, καλονή είναι, μαλονή είναι. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Εντάξει. Μπας καλός ή να κάνει να ράνει. Δεν το νομίζω όμως εγώ. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ένα 2-0, 3-0 το έχει στο νερό και θα περάσει το σκόπελο της Καλονής, η οποία έχει απογοητεύσει φέτος. Θα είναι του χρόνου στη Β' Εθνική και ο προπονητής της πήγε εκεί πέρα για να καθιερώσει την πορεία της ομάδος και να συνεννοηθεί, ας πούμε, με τους ανθρώπους της Καλονής για την επόμενη σεζόν. Τώρα, όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε χθες, λίγο γρήγορα να τα πάρω, γιατί υπάρχουν μεταγραφικά, υπάρχει σίγουρα αυτό το μάτι το οποίο μας κουτσουρεύει την εκπομπή, αλλά γίνανε κουβέντες εχθές για το θέμα του Παπακοσταντίνου και τα λοιπά. Καταλήξαμε ότι και στη βραδινή εκπομπή ότι ο Παπακοσταντίνου δεν κάνει τίποτα παράνομο. Απ' την άλλη μεριά όμως άλλα λέει, άλλα κάνει. Εγώ πραγματικά λέω ότι αυτοί που βρίζουν τον Παπακοσταντίνου είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα κάναν το ίδιο. Μάλλον θα κάναμε το ίδιο. Όλοι θα θέλαμε μια φοροαπαλλαγή, να περάσουμε από μια άλλη χώρα και να μην πληρώσουμε ΦΠΑ. Όλοι θα το κάναμε αυτό. Και εκείνο το οποίο θεωρώ χυδαίο και υποκριτικό είναι ότι τα μεγάλα κανάλια, ιδιαίτερα το Μέγκα και τα υπόλοιπα μεγάλα, τα οποία χρωστάνε ένα κάρο λεφτά, τα οποία ο Τσίπρας θα τάσχιζε, να πούμε, θα του έκανε τον ποπό, ξέρω εγώ, να τσούζει, είναι άλλη μια κολοτούμπα του Τσίπρα, ότι θα έκανε ντάλε τους μεγάλους καναλάρχες. Φυσικά εγώ δεν το πίστεψα αυτό, γιατί οι μεγάλοι καναλάρχες είναι πιο ίσχυροι από τον Τσίπρα. Απλά γίνεται γελίος ο πρωθυπουργός, αστείος, καραγκιόζης γίνεται, διότι τη μια λέει στο λαό, θα σκίσω τα μνημόνια, δεν τα σκίζει. Την άλλη θα φάω λάχανο τη Μέργκερ, δεν την τρώει. Την άλλη δίνει, πώς το λένε αυτό το, πώς το λένε αυτό το δημοψήφισμα, βγαίνει 60%, ψηφίζουμε, δεν θέλουμε. Πάει λέει ναι να πούμε. Μετά μας λέει τον έμφυα θα τον κατεργήσω. Μετά λέει 700 ευρώ το κατώτερο μισθό. Μετά λέει διαπυρώξω τις συντάξεις. Μετά λέει θα σκίσω να πούμε το μεγάλο κεφάλαιο. Μετά λέει θα σκίσω τους καναλάρχες. Τίποτα δεν μπορεί να σκίσει. Ούτε χαρτί Α4 βρεμένο να πούμε με ένα τόνο βροχή δεν μπορεί να σκίσει. Και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το σκίσει, θα σκίσει να πούμε τους καναλάρχες. Οι καναλάρχες λοιπόν πάνε να πούμε και σκίζουν τον Παπακοσταντίνου. Με τι μούτρα. Με τι μούτρα ρε πάτε και σκίζετε τον Παπακοσταντίνου που εγώ δεν τον γουστάρω και πολύ να πούμε. Φυσιογνωμικός. Δεν μ' αρέσει η μούρη του να πούμε. Εντάξει, ωραία τραγούδια έχει πει. Φυσιογνωμικά δεν μ' αρέσει. Ούτε η γυναίκα του μ' αρέσει η ρά του. Μια αντιπαθή είναι. Δεν του γουστάρω καθόλου αυτού του φυσιογνωμικά. Τα τραγούδια του μ' αρέσουν. Τη ρά του το παίξιμο δεν το γουστάρω καθόλου. Είμαι άλλη σχολή, ας πούμε, θέατρο κινηματόγραφο. Δεν μ' αρέσει η ρά του. Θα μου πει, εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Και εσένα δεν μπορεί να μην σε γουστάρει κανεί. Αλλά θέλω να πω ότι. Τι το σκίζεται, ρε, τον Παπακοσταντίνο. Έχετε μούτρα εσείς που χρωστάτε όλο τον κόσμο δεξιά και αριστερά. Έχετε κάνει να πούμε με την εξουσία πλακάκια. Έρχεται ο Τσίπρας να σας κάνει ντα. Σας πάει, σας χαϊδεύει. Όχι τις άδειες λέει θα κάνω. Ποιες άδειες θα κάνεις ρε Τσίπρα. Πού να τους κουνείς αυτούς. Πού να κουνείς τους παπάδες ρε Τσίπρα. Πού να κουνείς τους καναλάρχες. Πού να κουνείς τους εφοπλιστές. Πού να κουνείς τους βιομηχάνες. Πού να κουνηθείς ρε Τσίπρα. Πού να κουνηθείς ρε τα αγόρι μου να πούμε. Και εντάξει, καλά κάνεις και δεν μπορείς να κουνηθείς, γιατί και εγώ να ήμουν δεν θα μπορούσα να κουνηθώ. Και οποιοδήποτε και από την άλλη παράταξη δεν μπορούν να κουνηθούν. Αλλά του πολύ ψέμα, ρε φίλε. Εσύ πέρασε και τον Παπανδρέου. Εσύ πέρασε και τον Παπανδρέου. Τους έχεις φλωμώσει το ψέμα αυτά τα γαϊβάνια που σε ψηφίσανε. Πολύ ψέμα. Θα μου πεις τι να ψηφίσαμε. Άμα ήθελες να ψηφίσεις όχι, θα ψήφισες Λαφαζάνη. Και την άλλη την αγριογκόμενα, να πούμε την Κωνσταντοπούλου. Την αγριομούρα. Εκείνη θα ψήφιζες. Αλλά εσείς είπατε όχι και δεν τολμήσατε να βάλετε στη Βουλή. Δεν τολμήσατε να βάλετε στη Βουλή. Πώς το λένε, ρε, το Λαφαζάνι δεν το βάλατε στη Βουλή. Μιλάμε επαναστάτες της Κασερόπιτας. Επαναστάτες, να πούμε, της Πλάγκας. Θα τους και ήσασταν έξω από τα σχολεία και επηρεάζετε και τον κόσμο. Όχι, ρε, ψηφίσε η αυτή του όχι.
Και τώρα που είπατε ναι, για να μπείτε να πάρετε στο δημόσιο κάνω αυτό. Τι να σας πω ρε, σας ηχάθηκε η ψυχή μου να πούμε. Σας ηχάθηκε η ψυχή μου ρε, τα κόπρανά μου στην τουαλέτα μυρίζουν λιγότερα από εσάς. Αν να χαθείτε από εκεί πέρα, στα διάλα από εκεί πέρα. Δεν θέλω να αλερώσω το στόμα μου με συμπεριάτικα. Λοιπόν, για τον κόκκινο τα είπαμε. Μετά βγαίνει ο Μητρούδης ο Θεόφιλος, πολύ σωστά. Και λέει για τη Βουλγαρία. Ο Μητρούδης νομίζει ακόμα ότι οι Έλληνες είμαστε να πούμε προύχοντες, είμαστε ξέρω εγώ μεγάλης ράτσας, είμαστε ξέρω εγώ λαμπραντόρ, είμαστε ξέρω εγώ σκυλιά να πούμε αριστοκρατικά κτλ. Τρίχες είμαστε. Τίποτα δεν είμαστε. Με δανεικά ζούμε ρε Θεόφιλε 200 χρόνια. Και την ξέρεις την ιστορία και διαβάζεις κτλ. Δεν ξέρω πού τοποθετήσει και πολιτικά ας πούμε κτλ. Ωραία τα είπες. Σε άκουσα εγώ. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά, πώς θα κάνουμε τα Βαλκάνια ισχυρά με ένα λιμάνι το οποίο δεν περνάει πλοίο εδώ πέρα και με τις επιχειρήσεις όλες να έχουν φύγει επάνω και το εμπειρικό επιμελητήριο της Βουλγαρίας να λέει ευχαριστούμε Έλληνες που ήρθατε επάνω στη Βουλγαρία, δώσετε δουλειές. Στους Βουλγάρους δώσανε δουλειές. Στους Σκοπιανούς δώσανε δουλειές. Στους Ιουγκοσλάβους δώσανε δουλειές. Στους Αλβανούς δώσανε δουλειές. Φύγανε όλοι από εδώ, μείναν οι Έλληνες άνεργοι και καλά κάναν και φύγανε. Και καλά κάναν και φύγανε. Γι' αυτό εγώ λέω η Μακεδονία τι ελληνική είναι. Αφού έφυγαν οι επιχειρήσεις και πήγαν στα Σκόπια. Σκοπιανοί είναι. Εμπορικά. Τώρα, πώς αισθάνεται ο άλλος. Και αν ο Μεγαλέξανδρος ή το DNA του και το ποδήλατό του με την αρισίδα, το τριτάχι του, το BMX το είχε εδώ, εμένα λίγο με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ότι ήρθα να ζήσω 10 χρόνια, 50, 60, 80, 100, 30, 48. Και έχω ένα λιμάνι κλειστό. Έχω φίλους ανέργους. Έχω τη Σύνδο διαλυμένη. Τη βιομηχανική περιοχή. Έχω μια χώρα η οποία δεν παράγει τίποτα και για φορολογικούς λόγους. Έχουν φύγει κοκακόλες, μοκακόλες, τσοτσακόλες και εγώ. Όλοι έχουν φύγει απάνω στα Βαλκάνια. Και εγώ είμαι ο χειρότερος των Βαλκανίων. Υπάρχει ανάπτυξη στη Βουλγαρία. Υπάρχει ανάπτυξη στα Σκόπια. Υπάρχει ανάπτυξη στη Σερβία. Υπάρχει ανάπτυξη στην Αλβανία. Φύγαν οι Αλβανοί πίσω στην Αλβανία. Δουλέψαν εδώ οι άνθρωποι. Σκληρά δουλέψανε. Δεν τεμπελχανάδε σαν και εμάς. Κοπρίτες. Δουλέψανε. Ένα σπίτι 10 άτομα. Μπαμπάς, μαμά, πεθερός, πεθερά, ιστορίες, παιδιά μαζεμένοι όλοι εκεί. Έκλανε ένας βρώμα για ο άλλος. Δουλέψανε. Μπαίνανε σε ένα σπίτι, κάνανε οικονομία, φύγανε. Δεν σαν και εσάς εδώ, σαν και εμάς. Μας ξυνίζει ο ένας, μαυρωμάει ο άλλος, ξέρω και τα λοιπά. Αν δεν πάνε να δουλέψει εκεί, όχι. Ήρθαν, δουλέψανε, φύγανε οι Αλβανάκηδες. Την κοπανίσανε. Πώς θα την κοπανίσει και ο Κάτσε τώρα. Φύγανε, πήγαν στην Αλβανία. Τα λεφτά πίσω σου λέτε να κάτσε εδώ να κάνουν, να πούμε. Ό,τι ήταν, ήταν, δεκαετία 90. Έτσι είναι το σκηνικό. Τι Μακεδονία ελληνική είναι και τι η Μακεδονία η δικιά μας και ο Μεγαλέξανδρος και τα λοιπά. Ο Μεγαλέξανδρος πάει ο άλλος πηδάει στη Βουλγαρία. Πάει ο άλλος να πούμε κάνει τα δόντια του στη Βουλγαρία. Ο άλλος ξέρω εγώ βάζει βενζίνη από τα Σκόπια. Ο άλλος πάει ξέρω εγώ γλεντάει στα Σκόπια. Ο άλλος έχει γκόμενα από τα Σκόπια. Ο άλλος έχει βιοτεχνία στα Σκόπια. Ο άλλος έχει πάει στη Βουλγαρία εμφιαλωμένα νερά. Ο άλλος έχει πάει την επιχείρησή του εκεί. Δεν το κατηγορώ. Καλά έκανε. Άμα κάτσε εδώ πέρα γίνει συνέδρος με τον Τσίπρα, τον άλλο τον Γουρουνομούρη, τον Μεϊμαράκη και τον άλλο τον Αχώνευτο, τον. Πώς το λένε αυτό με τη γυναικεία τη φωνή, ρε. Τον Άδεν, τον Γεωργιάδη. Εκεί τον Αχώνευτο. Μια γίνω εγώ συνέδρος με εσάς. Άισχυτη από εκεί σου λέει την κλείνω και φεύγω. Και σα πήρα ο Παπακοσταντίνου. Που πήγε και έκανε το αυτό φορολογικό στη Βουλγαρία και δεν πλήρωσε ΦΠΑ. Τι λέτε, μωρέ. Τι λέτε, μωρέ, σα φταίει. Και τα κανάλια που θα τάσχιζε ο Τσίπρας βγήκαν να ασχίζουν τον Παπακοσταντίνου. Έπρεπε να είμαι εγώ ο Παπακοσταντίνου. Να είμαι και 65 χρονών στα τελειώματά μου και να έχω και καμία καβάτζα καλή. Θα σα κάνω αμολάσπη κερατάδες. Να είμαι εγώ 64. Πόσο είναι ο Παπακοσταντίνου, πάνω από 60 δεν είναι. Η μητάρα του έχει κατέβει μέχρι τον αφαλό του. Γέρος άνθρωπος είναι. Έχει φωνή αυτή και τα λοιπά. Πρέπει να είμαι εγώ. 64 χρονών, 63 πόσο είναι, πάνω από 60 δεν είναι. Πες μου, μην το βάζω παραπάνω χρόνια και παρεξηγηθεί να πούμε. Να βγεις η Σία Κοτσιόνη, πώς τη λένε, η Σία Κοτσιόνη που την κουτουπώνει ο, πώς το λένε, της Μπακοδήμου αυτός, όλοι βγάζονται καραγκόμενο, πόσο είναι, 65 χρονών, ερείπιο. Λοιπόν, πλάκα κάνετε. Και με αυτές τις, δημοσιογράφους, τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Κάτσε ρε Γρηγόρη δύο λεπτά. Η μία έχει γκόμενο τραπεζίτη, στάει. Κάτω από τραπεζίτη γκόμενο δεν είχε. Ο εφοπλιστής τον άλλον τον πέθανε, πώς το λένε τον ανθρωπάκο που είχε την τράπεζα κτλ. Η άλλη το γουλανθρί, η άλλη ξέρω εγώ τον εφοπλιστή. Ρε κάτι λιβερά γκόμενο είχατε ποτέ, ρε.
Είχατε ρε κανένα γκόμενο, ξέρω εγώ, υπάλληλο, ξέρω εγώ, οδηγός, γάμα κατηγορίας, δίπλωμα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, ξέρω εγώ, να πιάνει τη μέση, να πάει βελονισμούς, ιστορίες, να πάει στο Γιακουμίδη, να τον φτιάξει, να τον κάνει, να τον ράνει. Πήγατε ποτέ, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι γκλαμουριά είναι αυτή εκεί κάτω, ρε. Η γκόμενα, να πούμε, η δημοσιογράφος τα φτιάχνει με τον επιχειρηματία, τη δίνει, ξέρω εγώ, εκπομπή. Εσύ είναι κόκκινες εδώ σε εκπομπή με αυτή την κοιλιά που έχεις και... Όχι, γράφουμε τώρα το σύμφωνο συμβίωσης μαζί, μπορεί να μου δώσουν έτσι καμιά... Λοιπόν, να γιάσω το στόμα σου, σε χαίρομαι. Εμένα. Σε ακούω τόση ώρα. Έλα. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Για να συμπληρώσω. Συμπλήρωσε, πες μου, φίλε, τα λέω λάθος δηλαδή. Καθόλου, 100% μαζί σου. Λοιπόν, δεν μου αρέσει πρώτα απ' όλα η προπαγάνδα όταν γίνεται. Μπράβο. Λοιπόν, πες, αλλά πάρω στο βασιλάκι. Ναι. Εμείς είμαστε δύο ανισόρροποι, οι οποίοι συχνά πυκνά σας λέμε κάποια πραγματάκια εδώ πέρα, τα βλέπουμε και μας ενοχλούν. Μπράβο. Τι μας ενοχλεί. Τι μας ενοχλεί. Είδε τώρα, βρήκα τα κανάλια, περνάνε. Περνάει τώρα το νέο για το φορολογικό. Χαράτσια, ξεχαράτσια, φόροι, κοντραφόροι, περνάει το ασφαλιστικό. Θέλουν τώρα να δουλεύει ο Κωστής να κόβει δελτίο παροχής υπηρεσιών και να έχει συνέτορο το κράτος. Θα έχει 29% να πληρώνει, άλλο ένα 20% να πληρώνει τα ένσημά του. Χώρια τι έχει χαράτσια, έμφυα. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, είναι 70% για το κράτος. Κάτσε ρε μάγκα, δηλαδή συνέτερο τα βάζω τα φρύδια μου σε έβαλα ενώ δουλεύω ματώνω και ποιο είναι το ανταποδοτικό όφελος που θα έχω όταν θα πάρω σύνταξη, αν θα πάρω πάρεις, ούτε στο γεροκομείο. Λοιπόν, ούτε στο για γεροκομείο. Να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι θέλουν ούτε νοσοκομιακό δηλαδή. Όταν πέθανε ο κομμουνισμός το 1990 ψόφισε. Λοιπόν, ναι. Υπεγράφει η συνθήκη του Μάστρι. Μάστρι. Λοιπόν, ναι. Όπου υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών, όπου μπορείς εύκολα να πάρεις την έδρα σου, αυτό το οποίο κάνουν οι εταιρείες που βάλαν έδρα τη Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο. Επιτρέπεται. Άντε. Είναι κάτι νόμιμο. Δεν μπορεί να το κατηγορήσει αυτό το πράγμα σε κάποιον γιατί πάει κάνει έδρα τη Βουλγαρία. Γιατί αν θα πας στη Βουλγαρία, η φορολόγηση που έχει εταιρεία είναι 10%. Οι πρώτοι διδάξαντες για αλλαγή έδρας ήταν οι Ιταλοί πηγαίνοντας στη Βουλγαρία. Δεν μου λέτε εσείς οι οποίοι θέλετε να πουλάτε μυαλό. Δεν μιλάω για την πλειοψηφία των φίλων ακροατών. Μιλάω για τους λίγους οι οποίοι δυστυχώς είτε από άγνοια είτε γιατί κάποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα πετάγονται και λένε πράγματα τα οποία νομίζουν ότι οι ομιλούντες έτσι τους κατέβηκε ή έχουν θεία φώτιση και τα λένε. Καμία θεία φώτιση. Διαβάζεις, μελετάς, βλέπεις τι γίνεται, ρωτάς και πας στην πόλη. Οι Αμερικάνοι. Τα ρούχα όλα, οι μεγάλες εταιρείες που ράβουν ρούχα, που τα ράβουν ρε παιδιά, δεν τα ράβουν στην Κίνα. Γιατί τα ράβουν στην Κίνα. Γιατί τα ράβουν στην Κίνα, γιατί είναι φθηνό το εργατικό. Πού κατασκευάζονται όλα τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, Κίνα. Όλα τα κινητά τηλέφωνα στους ηλεκτρονικές συσκευές, Κίνα. Δεν πάνε να είναι τάδε εταιρεία Samsung, iPhone, MyPhone, πώς λέγεται, όλα Κίνα. Γιατί. Γιατί. Αγαπήσανε την Κίνα, όχι γιατί έχει φθηνά εργατικά. Και το ζητούμενο είναι ότι ή θέλουμε και βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε πολύ περίεργες εποχές ή θέλω τυφλούμε και τρώμε τον παπά. Αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους αριστερούς και είπανε πρώτη φορά αριστερά και έχουν περάσει τα δεξιότερα μέτρα που έχουν περαστεί ποτέ, τα πιο ακραία και αυτά τα οποία είναι εναντίον του εργαζόμενου όσο κανενός και συνεχίζουν να περνάνε, είχαν πει θα τα βάλουν με τα κανάλια, θα τα βάλουν με τα έτσι, θα τα βάλουν και με τα αυτά, θα τα βάλουν με εκείνα. Περιμένετε να δείτε έστω ένας από εσάς κάποιο από τα κανάλια τα οποία χρωστάνε 500 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια να κλείνουνε. Πάει το μυαλουδάκι σας ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, από αυτό εδώ το μικρόφωνο σας λέω ότι αν περιμένετε κάτι τέτοιο, τότε αυταπατάστε. Σας ξεγελάσανε. Γιατί οι κεραίες μου πιάνουν άλλα πραγματάκια. Οι δικές μου μπορούν να πιάνουν κάτι άλλο. Γεια σου Θανάση Πολίτη. Όπως λοιπόν βλέπετε ένα παιχνίδι παροδία ποδοσφαιρικό με ένα διαιτητή να εξυπηρετεί συμφέροντα υπέρ μιας ομάδας και βλέπετε, έχετε απειβδίσει και λέτε εσύ τι να μιλάμε για το ρημάδι τώρα αφού άλλος κάνει κουμάντο και είναι ο Ταβάς.
πάρτε χαμπάρι όσοι θέλετε ότι καλός ο ιδρώτας που χύνετε, καλός ο αγώνας που κάνετε, πολύ καλύτερος του εργοδότη σας ή του συναδέλφου σας, αλλά το παιχνίδι, όπως λέει και ο Παπακοσταντίνου, τον οποίο λιδωρείτε σήμερα, είναι στημένο. Και το παιχνίδι είναι στημένο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Γιατί? Για τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν είναι για, για τον Κωστάκη και τον Γρηγοράκη. Μας έχουν, να μην σας πω τι. Με τι θα απασχοληθεί ο φελός ο Γρηγόρης? Γιατί αυτό με τον αλήτη τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος πληρώθηκε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, αν εσείς μπορούσατε να πληρωθείτε μέσω άλλης χώρας νόμιμα και να έχετε οικονομικά ωφέλη για τα προστοζή για την οικογένειά σας, δεν θα το κάνατε? Μπορείτε να μου πείτε τι έγινε με τη λίστα Λαγκάρντ? Μπορείτε να μου πείτε τι έγινε με το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου? Μπορείτε να μου πείτε τι έγινε με το ΤΑΦ-ΤΑΦ? Τα 15 εκατομμύρια που βγήκανε θαμμένα. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει? Γιατί να μην τα βρω εγώ ρε στα 15 εκατομμύρια ευρώ? Ρε τους αλυταράδες. Ρε τους αλυταράδες, κρύψανε τους αλυταράδες. Να μην τα βρούμε εμείς, τι για ντεμιάρες. Τι κάνεις? Δηλαδή, κάθεστε. Λέω στον κόσμο ρε Κώστα, γιατί τώρα μιλούν στο τηλέφωνο. Λέω, όπως βλέπεις ένα διαιτή και μια ομάδα και λες, τι να το παρακολουθήσω ρε. Δεδομένο είναι το αποτέλεσμα. Στημένα είναι όλα βρώμικα. Το ίδιο πράγμα είναι παντού. Όλη η ιστορία ξεκίνησε και με τον Θεόφιλο, τον Μητρούδη. Του στέλνουμε την καλημέρα μας. Όχι, την καλημέρα μου, ναι, γιατί με πήραν τηλέφωνο και μου ότι θέλει να βγω στην εκπομπή. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ποια είναι η ένστασή του. Εσείς που είστε και μπασκετικοί και οι δύο θα συνεννοηθείτε λοιπόν, καλύτερα. Δεν πειράζει ο Θεόφιλος. Δεν είχε δει καμιά ένσταση. Απλά ήθελε να πει ότι να κάνουμε, λέει, τα Βαλκάνια. Πώς θα το κάνουμε. Θα είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Απλά δεν θέλω κανένας από εμάς να τρώει παπά. Όταν βλέπετε κάποιον να το πω χοντρά, έτσι χοντροκομμένα, συγγνώμη, κολοτρώγεται με κάτι, συνήθως κάτι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα. Και αυτό το συνήθως λέγεται μαρμίτα. Το οποίο ο εξωγήινος που έχω δίπλα μου και είναι βλαμμένο σε πολλά, είχε την ευφυΐα να το βάλει σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και είναι μέσα από την ίδια τη ζωή. Σε όλα από πίσω, δυστυχώς, υπάρχει ένας ο οποίος κρύβεται για τη μαρμίτα. Όχι, είναι το αυτό, ρε. Μου το έλεγε ο Ξινός χθες, δεν θυμάμαι το Γάλλο. Και είναι πολύ ωραίο. Όλες οι επαναστάσεις, λέει, κρατούν ιδεολογικά 15 μέρες. Έτσι. Μετά τις 15 μέρες αρχίζουν τα συμφέροντα. Ποιος θα πάρει και τι. Ναι, βέβαια. Οι επαναστάσεις 15 μέρες, λέει. Γιατί κάτω. Η επανάσταση του 21. Μετά μπήκαν οι κοτσαμπάστιδες, βγάλανε. Είδαμε τα πάντα, να πούμε γιατί. Γιατί κλείσαν φυλακή τον Κολοκοτρώνη. Ρε το ακούμε τώρα και αγανακτούμε. Καταφέραν και πείσαν τότε τον ελληνικό λαό με τα τότε μέσα που είχαν ότι έπρεπε να τον κλείσουν φυλακή. Καταλαβαίνετε εσύ τι κόσμο ζούμε. Τον Καποδίστρια δεν τον φάγανε. Έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Αλήθεια. Δεν το έθελε ότι φλείτε. Και φταίει λίγο ο Παπακοσταντίνου γιατί λέει είναι αριστερός. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ρε Κωστή. Στη συνθήκη του Μάστριχ, ξέρεις, και ψήφισαν όχι. Αυτοί οι απίθανοι κομμουνιστές. Μόνο αυτοί δικαιούται να μιλάνε. Πώς λέμε τώρα, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Χρυσή Αυγή και ο Λαφαζάνης δικαιούται να φωνάζουν γιατί είναι αντιμνημονιακοί όνομα και πράγμα. Ποιος είναι αντιμνημονιακός? Ο Λαφαζάνης. Είναι. Η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή τα βρήκε για να βγει από τη φυλακή ο Κασιδιάρης. Δεν το ξέρω. Άστα, τα βρήκα. Δεν ξέρω τι έλεγε. Άστα, τι έλεγε εμένα. Και το ΚΚΕ. Το κουκουέκ του ασφαλούς. Ποτέ δεν θα κυβερνήσει. Ναι, η παπαρίγα δεν είναι, επειδή μας ενδιαφέρει να κυβερνήσουμε. Παπαρίγα δεν μας ενδιαφέρουν. Η παπαρίγα τη νοιάζει να πάρει το παιδί, σαν τον Ολυμπιακό είναι το κουκουέ. Δηλαδή λέει. Α βγαίνουν στου ομίλου του Σαμπιονίκη και ναι, δεν το νοιάζει. Το κουκουέ και ο Ολυμπιακός είναι το ίδιο πράγμα. Θέλετε να τα δείτε αυτά τα πράγματα? Καλώς. Δεν θέλετε να τα δείτε? Εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ. Γίνεται κάτι τρομερό και πάντα υπάρχει. Δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε? Στα επεισόδια που βλέπετε πάντα να πρωταγωνιστούν όλοι να πετάνε. Αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν είναι όλοι ιδεολόγοι? Πείτε μου ρε ειλικρινά. Όχι, αυτοί που τους βάζουν. Όχι, αυτοί οι οποίοι βλέπετε να. Πιστεύετε ότι είναι όλοι ιδεολόγοι? Τι πιστεύετε? Όπως πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχουν βρώμικοι δημοσιογράφοι, βρώμικοι παπάδες, βρώμικοι εφοπλιστές, βρώμικοι. Παντού υπάρχει βρωμιά.
Μην του χάλει το όνειρο τώρα. Άστα τώρα. Δεν χαλάω κανένα όνειρο. Μην του χαλάει καλά ότι είμαι ο πιο. Τι έγινε ρε ο Τσίπρας, τι θα του σκίσει. Και θέση σου. Θα του σκίσει του καναλάρχε, τι λέει. Με τι άδειε. Κάτι σε είπα χτε. Κάτι σε είπα χτε. Δεν λέω τίποτα. Στο οποίο λέω. Κρατήστε και θυμηθείτε. Εγώ λέω ότι παρότι υπάρχει και κανάλι το οποίο χρωστάει μισό δις ευρώ, δεν θα κλείσει κανένα. Εδώ θα είμαστε. Ξέρεις θα κλείσουν. Και ξέρετε τι πιάνουν οι κεραίες μου. Και μη στραβώσει κανένας μπουμπούνας, γιατί το πάρει διαφορετικά οπαδικά, ότι έχουν σκοπό να του παγώσουν τα χρέη σαν του ΠΑΟΚ. Για καμιά δεκαριά χρόνια. Ένα κανάλι τηλεοπτικό. Ναι. Ποιο. Δεν ξέρω. Μεγάλο, ε. Μεγάλο κανάλι. Μεγάλο. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και τι και πώς. Αυτά κρατήστε τα στην άκρη του μυαλού σας και μια μέρα πείτε ρε εσύ αυτός ο γήινος και ο εξωγήινος τι λέγανε. Τι λέγανε. Και κάτι τελευταίο και για σένα είναι. Οι προφητείες. Αμά. Που ψάχνετε πολύ μισό. Αμάνα, μην ψάχνετε χαλάς με τις προφητείες. Μισό λεπτό. Παραμυθάδες τώρα. Σταμάτα. Παραμυθάδες, προφητείες. Οι προφητείες είναι για να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Δεν είναι για να λες τι είπε κάποιος πριν από 1000 χρόνια και 2000 χρόνια. Για να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Λοιπόν, τις προφητείες. Για να βλέπεις τι γίνεται. Ας τις προφητείες. Αυτές είναι παραμύθι. Κανένα παραμύθι. Ας τις προφητείες. Για να έχεις τα ματάκια σου ανοιχτά και να βλέπεις το φως το αληθινό. Και, όχι, προφητείες είναι τα ματάκια σου ανοιχτά και να γίνεις πελάτης μετά στις εκκλησίες και στις θρησκείες για να γίνεις τον πόνο σου και τα λοιπά. Εκκλησία, όχι εκκλησία. Αστάρε, τι είσαι επιχείρησης, άσε με λοιπόν, ρε. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από την εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία προσφέρει για εσάς το Skoda Octavia με έκπτωση 3.500 ευρώ το Skoda Octavia το 1300 TSI με κινητήρα φυσικού αερίου το οποίο αυτοκίνητο γεμίζει παρακαλώ με 10 ευρώ εργοστασιακό μανίσιο και για όσους δεν έχουν προβλήματα με τράπεζα και μπορούν να το πάρουν μπορούν να πάρουν ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση σας το λέω και σας το υπογράφω και εγώ και ο Στέργιος ο Μπαλοδήμος για την εταιρεία τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα Skoda, Hyundai. Και εκεί αν μπορείτε να τα πάρετε από εκεί. 2310-596-596 2310-596-590 υπενθυμίζω. Και σήμερα δίνουμε για πάω καλόνιση ή μόνο χτύ. Όχι δεν κάνουμε σήμερα κλήρωση. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν εδώ είμαστε και πίνουμε Καλόε Vital. Μια εκπληκτική κριτική βιολογική φόρμουλα η οποία έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα για τον οργανισμό. Για όλους εσάς οι οποίοι θέλετε και θα δείτε αποτελέσματα από την πρώτη και όλα σε εβδομάδα. Μπορείτε να την αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά από 55. Οι φίλοι, οι ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης τηλεφωνώντας τώρα στο 2312-200-500 για να δείτε λύση σε προβλήματα όπως χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνις, αρθρώσεις, βοηθάει τονώνει σεξουαλική υγεία σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί και άλλα ακόμη τα οποία καταγράφονται από μια απίστευτη φόρμουλα που λέγεται Καλόε Vital. Λοιπόν, μιλήσαμε για έτσι το πολιτικό κομμάτι. Σ' άκουσα από έλεγες ότι ξενερώνεις όταν είναι κουτσή εκπομπή, αλλά είναι ο αγώνας στη μέση, ρε Κώστα. Και τι να κάνω, ρε Κώστα. Και αύριο παίζει ο ΠΑΟ. Και μεθαύριο θα παίζει κάποιος άλλος. Τι να κάνω. Σε μπάς παίζει ο ΠΑΟ. Η είδηση και οι αγώνες προέχουν τον μπάζο. Σε μπάς παίζει, σε λέω. 5 και 4. Α τη φάει ο Κανελάκης την παπάρα. Τι με νοιάζει εμένα. Εσύ, εντάξει, γι' αυτόν δεν είναι γκίνια. Είναι γκίνια και γι' αυτόν. Γκίνια είναι. Κόκκινη λέει, χθες λέει, έβαλε σημαίες της Τουρκίας στο Facebook για τους 11 νεκρούς από την τρομακτική επίθεση του ISIS στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Σωστή, σωστή η απορία του. Ναι, ναι. Όχι, δεν το έβαλα. Γιατί ρε Κόκκινη. Λάθος. Τι λάθος. Λάθος. Είσαι ρατσιστής. Χαλάτε την εκπομπή, λέει Κωστή, πως βλέπεις την ΑΕΚ. Ίσα ίσα από Κωνσταντίνου λέει, αν πούμε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αριστερή, μόνο και μόνο λέει, με βάση την αντίδρασή του, είναι αμυγός κομμουνιστικό αυτό που έγινε. Κόκκινε φορτηγό έχω, 200 δόντια πάνε έλα συν πετρέλαιο, πάνε έλα Αθήνα συν 40% φορολογία, λέει πώς θα κάτσω εδώ. Αυτό ακριβώς λέω φίλε μου. Και ποιος σου λέει ότι έκανες άδικο. Να γιάσει το στόμα σου που το λες, μπράβο σου.
Καλά έκαναν και φύγανε. Εσύ είχε πει, λέει, εγώ τον νέο τον θέλω εδώ στην Ελλάδα να παλέψει και όχι να φύγει κατευθείαν στο εξωτερικό. Για σένα το λέει. Λέω ότι ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Ο καθένας κοιτάει τη μαρμίτα του. Όποιος λοιπόν έπαιρνε εδώ 40 και 50% και γινόταν συνέδρος, φυσικά καλά έκανε για τη δική του οικογένεια και πήγε εκεί. Ρε, παιδιά... Τώρα θα μένουν άνεργοι Έλληνες και θα οι Βούλγαροι θα έχουν μεροκάματα. Παιδιά, πλέον και, μιλάμε για και επιβίωση. Πάνω, και πάνω τα μεροκάματα είναι το ίδιο χαμηλά όσο εδώ και ίσως και χαμηλότερα. Παιδιά, τώρα μιλάμε για επιβίωση. Στην επιβίωση δεν υπάρχουν ούτε κόμματα, ούτε πατρίδες, ούτε τίποτα. Εδώ μιλάμε σήμερα για επιβίωση. Διαλύονται τα πάντα. Λοιπόν. Ποδοσφαιρικά είχε το θράσος. Τι είχα θράσος? Είχε το θράσος να αμφισβητήσει ότι ο Ηρακλής θα περάσει την επόμενη φάση. Ναι, εγώ λέω παράταση. Θα έχει θέματα, θα χάσει σήμερα. 1-2. Γιατί η Βέρεια. Έπαιξε. Όχι. Επειδή η Βέρεια στατιστικό αν θες. Η Βέρεια δεν βάζει γκολ με τίποτα. Δεν βάζει γκολ με τίποτα, κάποτε θα τα βάλει μαζεμένα. Να το ξέρεις αυτό. Ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Και ήρθε η ώρα να τα βάλει σήμερα τα γκολ στο Καφτατζόγλιο. Να το ξέρεις αυτό. Θα περάσει η Βέρεια σήμερα. Να το ξέρεις αυτό. Άμα δεν γίνει, τι κάνεις? Άρεσε με τι κάνω. Την παρθενιά μου κάνω. Τι κάνω, ρε κόκκινε. Χάνεις ένα καφέ? Χάνω ένα καφέ. Εντάξει, οκ. Τι σταμάτησες? Τίποτα. Διαβάζω ένα καλό μήνυμα. Για διάβασε. Στο Ραγκάτσι. Ό,τι. Καλημέρα Χρήστο, οι Ιρανές φημίζονται για την ομορφιά τους, λέει. Καμία σχέση με τις άλλες μουσουλμάνες, λέει. Και τι είναι, δεν το ήξερα. Μαθαίνουμε κάτι. Σε νοιάζουν οι Ιρανές? Όχι, ρε φίλε, είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Τι δεν ήξερα? Είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Αφού εσύ είσαι ρατσιστής, τους μουσουλμάνους δεν τους θες. Τις Ιρανές γιατί? Από πού βγήκα ρατσιστής, δηλαδή, συγγνώμη. Είναι ρατσιστής είσαι. Μπορείς να προσευχηθείς. Πώς βγαίνω ρατσιστής, ρε φίλε? Πώς βγαίνεις ρατσιστής? Να ανοίξει ένα τζαμί δίπλα στον Αϊθαράτη. Θα έχεις πρόβλημα? Όχι. Όχι. Γιατί? Τι πρόβλημα να έχω? Δεν έχει πρόβλημα. Ας ανοίξει. Ας ανοίξει. Γιατί παίρνω λεφτά εγώ? Εσύ έπαιρνε. Έπαιρνε λεφτά. Δεν έψελνε. Και όποιο θέλει πληρώνεται. Τζάμπα πάει. Τζάμπα πήγαινε. Τζάμπα πάει. Βεβαίως. Τζάμπα πήγαινε. Άλλοι πληρώνονται. Εγώ πήγαινα τζάμπα. Χαζό εσύ. Εντάξει. Προτιμώ να μην χαζό. Ή θεολόγο. Α ανοίξει του τζαμιά. Να μην τζαμιά. Αδελφέ, με γύρισε μουσουλμάνι. Τι σε πειράζει μουσουλμάνι, ρε. Το σαωρίδι 20 χρόνια έχει στο κεφάλι σου μουσουλμάνι. Σε πειράζει, ρε. Τα γάρι. Ε. Σε φάγαν και τα τούβλα από το Χαριλάο. Γελά, χαϊβάνι. Ο μουσουλμάνο σε φταίει. Ο μουσουλμάνο σε φταίει. Παλιό τα γάρι να πούμε. Δεν έχει οικογένεια, δεν μιλάς. Περιμένεις την ομαδάρα σου να με είπε κάτι, κατά εκείνη την ομάδα μου δεν λες τίποτα. Λες ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο είναι. Αν, μου θυμίζει αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε μια ομάδα η οποία κερδίζει, χάνει και όταν κάποια στιγμή θα φέρει ισοπαλία. Ναι. Καταρχήν, οι τελικές οι οποίες έχει κάνει η Βέρεια πριν το τελευταίο αγώνα με τον Πανθρακικό, ναι, είναι ποιοτικές. Εγώ λέω ότι είναι τσαπατσούλικες. Είναι τσαπατσούλικες. Και δεν το λέω για να την πω στην Βέρεια, το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Δεν έχω κανένα θέμα. Ναι. Εγώ λέω ότι οι επιθέσεις που κάνει είναι τσαπατσούλικες. Δεν είναι? Όχι, φίλε, δεν έχει καλά τελειώματα. Τι θα πει τσαπατσούλικες? Δεν έχει σεντερφόρ. Είναι τσαπατσούλικες. Ναι. Γίνονται από τους αμυντικούς πολλές προσπάθειες, από τους μέσους. Δεν έχει το φόρ, το Γιάννου, τον Αθανασιάδη. Φυσικά το Βέλιο, δεν το συζητάμε. Ή κάποιον ο οποίος. Ο Βέλιος έχει καταντήσει Μάρθα Βούρτσιρε. Γιατί? Εφτάνει αυτό το πράγμα. Και εδώ και δεν με παίζουν και δεν με κάνουν και δεν βοηθάνε. Δεν το πει δημόσια, ρε κόκκινε, αλλά γκρινιάζει. Εγώ δεν ξέρω να γκρινιάζει. Εσύ δεν ξέρει να γκρινιάζει? Εγώ ξέρω που γκρινιάζει. Και έχει δίκιο να γκρινιάζει. Ή είσαι Ηρακλής και τρως την παπάρα, ή είσαι επαγγελματίας και γκρινιάζει. Τι είναι τώρα αυτός από τα δυο? Τι είναι? Ηρακλής είναι επαγγελματίας? Ηρακλής είναι. Ηρακλής είναι. Εσένα, άμα δεν σ' αρέσει κάτι, όταν κάνουμε εκπομπή, το λες. Δεν μου λες. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μου λες. Εγώ δεν είμαι Μετρόπολης. Αυτό είναι Ηρακλής, λέει. Εγώ τη δουλειά μου κάνω εδώ. Δεν είμαι Μετρόπολης, εγώ είμαι Ηρακλής. Αυτό στη δουλειά του κάνει. Τη δουλειά του κάνει, λέει ότι είναι Ηρακλής. Και λοιπόν. Δηλαδή, άμα φύγει τώρα και πάει. Ο Κλάους λέει ότι είναι ΠΑΟΚ. Ο Κλάους δεν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, άμα του πει. Θα πάει στον Ολυμπιακό. Δεν πάει. Γιατί πήγε ο Βέλιος σε άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, αν πάει, θα τον βρει. Δεν υπάρχει αν. Τι, όχι. Δε, όχι. Δεν θα τον βρει. Θα πω όμως ότι είσαι ανακόλουθος. Άλλα έλεγε και θα τον βρει. Θα πει είσαι ανακόλουθος, αυτό λέω. Εννοείται. Αφού ίδιος είπε δεν πάω σε άλλη ελληνική ομάδα. Μάλιστα. Δεν το είπα εγώ. Τώρα όμως εχθές. Πάμε γιατί άλλα. Στη Νέα Σμύρνη που δεν πήρε πάσα, το αναθεώρησε λίγο το σκηνικό, να έχεις υπόψη σου. Δίνω είδηση εγώ τώρα. Το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβες. Καλησπέρα. Του Ήρου σκοτώσαμε και του σουβλήσαμε και αυτού και τη οικογένειά σου. Είμαστε απόγονοι από αυτού που πρόδωσαν την Ελλάδα. Τι σουβλήσα, ποιο σουβλήσε, τι είπε? Για τον Αθανάσιο Διάκολη. Κατά εκείνη φίλε, κάνει ένα λάθο. Υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν και οι άλλοι. Κοκορέτσι τον κάναν καλά, λέει.
Γαρδούμπα τον κάνανε τον Αθανάση. Υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί πάντα. Πάντα. Απλά είπαμε, βλέπεις τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται. Γιατί κάποιος λέει πως βλέπεις τον ΠΑΟΚ. 3-0. 3-0. Ναι. Η Καλονή την είδες προχτές. Το δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχασε και τίποτα που δεν είναι στο πρώτο. 3-0 βλέπω τον ΠΑΟΚ. Με τον Μελισάντρεπα τον φύλακα και έξω τον Όλσεν, του τρώει τον Όλσεν. Ναι. Με 4-2-3-1, το δούμε το 4-2-3-1 τώρα. Στην Καλονία, άμα θέλουν τρόπο να βάλουν γκολ, έχω λύση. Για παίζα. Απάνω στο Μπεντμπεζά. Τι να κάνουν. Να ξεκλειδώσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες στο 85-27-27. Ο Μπεντμπεζάς. Ναι. Ο Πετμεζάς. Θα πάει ο Πετμεζάς. Ναι. Θα περάσει με τηλεφώνου στον Πετκανίτσα και θα πάει στην Τούμπα μετά. Τι είπε στην Πάτα. Εντάξει, μου φύγε, ρε φίλε. Πέω ένα, πέ και ο άλλο. Έτσι, πλάι. Για το πέ και εγώ. Ο Πετκανίτσας. Πετκανίτσα. Ο Πετκανίτσας. Έμεινε έξω από το σπίτι. Έχασε τα κλειδιά από τα μάξι. Χρειάζεσαι κλειδιά για οτιδήποτε. Μπαταρίες για το συναγερμό του αυτοκινήτου. Ό,τι και αν χρειαστεί, είναι εκεί Δελφόν 101. Σε απίστευτες τιμές και σε ανοίγεις το πικεφί. Καθαρά, όμορφα και ωραία. Σε καλάει. Πάνε γρήγορα σε διάλειμμα, γιατί 3 ώρα ξεκινάει το πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι. Όχι τώρα. Πόση ώρα κρατάει το διάλειμμα, πες μου λίγο, συγγνώμη. 3-4 λεπτά, πιο μπροστά, πάνε σε διάλειμμα να πούμε στο Καφταζόγλιο. Άντε. Να δούμε τώρα. Μάλιστα, έχουμε χρόνο. Έχουμε άλλα 5 λεπτά. Έχουμε άλλα 5 λεπτά. Λοιπόν, για τον Μπάο και τον Άρη, για τον μπάσκετ, είπε τίποτα. Είπανε. Τι είπε. Γελούσα που έφαγε 41 από τους Άρης. Θύμησε εκείνη την εμφάνιση με την Τρέισερ. Και ναι. Εκείνη στο Μιλάνο ήταν. Ναι. Το Μιλάνο δεν τον πάει τον Άρη. Δεν τον πάει, ναι. Δεν τον πάει το Μιλάνο. Είχα αυτό έλεγα τον Μπιάκο χτες. Το Παρθενάκι έλεγε, έκανε ανάλυση. Τα αρμάνι κομμένα, λέει. Δεν ξαναπέρνουμε τίποτα. Μποϊκοτάς. Αναχαθεί. Εντάξει, να σου πω λίγο. Καταρχήν, δύο πράγματα. Το πρώτο πάει σε σένα. Αποδεικνύεται μετά τις ειδήσεις οι οποίες διαρρέουν. Ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε μέγεθος ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της προσπάθειας στον Άρη. Λοιπόν, βλέπεις ότι θα κάνει τράπεζα με το όνομά του. Η γυναίκα του είναι. Και θα του κάνει δώρο τράπεζα με το όνομά του. Ό,τι μπορεί μια γυναίκα είναι. Η γυναίκα του να κάνει δώρο τράπεζα με το όνομά του άντρα. Τι με το όνομα. Σου είπα κάτι. Φυσικά και έχει πολλά λεφτά η γυναίκα. Ναι. Έχει ο ίδιος όμως. Μην αυταπατάστε. Θα κάνει τράπεζα με το όνομά του. Μάλιστα. Εσύ τι λες, δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει το δικό της το όνομα. Γιατί δεν το κάνει. Ρε φίλε, κάνει ο άνθρωπος τράπεζα. Ναι. Τώρα έχει πάρει άδεια για τράπεζα. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει οποιοδήποτε. Θέλει πολλά λεφτά. Εμφανισιακός πώς είναι η γυναίκα. Σαν και εμάς τους δύο. Άρα θα το δώσει στον άντρα το όνομα. Γιατί, δηλαδή, άμα γίνει η τραπεζίτης, δηλαδή η γυναίκα τι θα πειράζει. Δηλαδή. Άμα ήταν εσύ την Κρόφορντ, δεν θα το έκανε. Ρε. Αυτό σε λέω, ρε. Δεν το έκανε. Α, το... Παίζει ρόλο ακόμη και εδώ βρήκε, δηλαδή, κάτι να πει. Ακόμη και εδώ βρήκε. Δηλαδή, ότι παίζει ρόλο η εμφάνιση. Εσύ, όμορφο άντρα, έβγαλε. Δεν υπάρχει, ρε. Και το δεύτερο. Σου λέω τα γράμματα στη γη πώς είναι κόκκινα. Εσύ τώρα δεν φόραζε. Διαφωνώ, η εμφάνιση παίζει ρόλο. Παίζει. Λοιπόν. Σε μια γυναίκα η εμφάνιση παίζει ρόλο. Αν μια γυναίκα είναι. Λαμπάδα και τα λοιπά, δεν θα τον κάνει τράπεζα. Άμα είναι όπως είναι η Τζόρτζια, σε μια ομάδα η οποία είναι καινούργια. Σε μια ομάδα η οποία είναι καινούργια. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα πράγματα θα συμβούν. Εντάξει, ωραίο το ότι γεμίζει το Παλίτε Σπορ. Ωραίο το ότι σπυρώνει το κόσμο του Άρη γύρω από την ομάδα. Ωραίο το ότι πάνε καλά δεν τα πράγματα. Δεν σπυρώνεται γύρω από την ομάδα. Σπυρώνεται. Όχι. Ο κόσμο του Άρη δεν έχει που να πάει. Ρε. Γι' αυτό πάει στο Παλίτε Σπορ. Όλοι οι φυσιολογικοί φύλαθλοι πάνε στο ποδόσφαιρο. Οι Αριανοί δεν είναι φυσιολογικοί. Δηλαδή, όποιος πάει βόλεϊ, μπάσκετ, να δει κάτι άλλο, δεν είναι φυσιολογικός. Όχι. Δεν πας να σε κανένα γιατρό να κοιτάξει. Εάν έχεις κανένα που παίζει, συγγενή, γκόμενο, φίλο, αδερφό, είσαι ξέρω εγώ. Φίλο, κουμπάρο. Ναι. Ποιος πάει δηλαδή να δει βόλεϊ σήμερα. Ποιος πάει να δει βόλεϊ. Ναι, άμα πάει να δεις. Ο Παοξής πέρσι που γέμισε στο παλατάκι για να δει την ομάδα του να παίρνει πρωτάθλημα. Ναι. Τι είναι. Για το πρωτάθλημα πήγε για την ομάδα. Ρε πήγε. Τι πήγε. Είναι κακό που πήγε. Βέβαια είναι κακό. Το διπάει ο Αργιανός στον μπάσκετ είναι κακό. Βέβαια. Έχουμε δεκάδες. Θες να μάθεις δεκάδες. Να βγάλεις εκτίμηση. Όχι μόνο δεκάδες. Θέλω να δω και τις θέσεις των παιχτών αλλά και τη διάταξη της Βέρειας θέλω. Μάλιστα. Θέλουμε δεκάδες. Δεξί μπακ αριστερό, μπακ σέντερ, μπακ αριστερό. Πάμε. Παναγιώτης και Γιάννης. Καλησπέρα. Καλώς τους. Καλησπέρα στο Γρηγόρη, καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95. Μπράβο. Μην το μιλάς αυτό, να με τη Βέρεια είναι, ρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Έχει και η Βέρεια φίλους. Και ο Ηρακλής εχθρούς. Λοιπόν, σε περίπου 10 λεπτά ξεκινά το ματς. Πόσο κόσμο έχει.
Έχει πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή πόσο? Γύρω 45.000 κόσμο. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 1500 άτομα. 800. 1000. Ωραία. Εντάξει. Το έβγαλε στην πέρασμα. Αφού λέτε οι ρεπόρτερ 1500. Ναι. Άμα ήταν ο κόκκινο θα έλεγε 2, είναι 800, 900. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Το θεωρώ φυσιολογικό γιατί ο Ηρακλής απογοήτευσε. Ναι, δικαιολόγησε του. Δικαιολόγησε του. Ναι. Δεν του δικαιολογώ. Τι. Εξέλιξη. Ναι. Εσένα, άμα δεν σ' άρεσε κάτι, θα πήγαινε να το δει. Εμένα και να μ' αρέσει. Δηλαδή, που... Ναι, φαντάζομαι. Αυτό το βγαίνει το καθρέφτη και τρώγεται με τον καθρέφτη τώρα, πλάκα μου κάνει. Κάποιοι μπορεί να το σκέφτηκαν έτσι. Πάντως είναι κρίσιμο το μάτς για τον Ηρακλή. Βεριώτες έχει, βεριώτες. Όχι, δεν έχει. Γύρω στους 22.000. Ωραία, για να δούμε συνθέσεις. Λοιπόν, θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι για, για όσους το έχουν ξεχάσει, βάση περιπτώσει, την περασμένη εβδομάδα κέρδισε ο Ηρακλής 1-0 στη Βέρεια, οπότε έχει το πλεονέκτημα. Mm. Είναι διαφορετικό ματς το σημερινό, έχει πολύ τακτική μέσα για το πώς θα το προσεγγίσουν οι δύο προπονητές και πώς θα διαχειριστούν και ο Ηρακλής και η Βέρεια το σκορ του πρώτου αγώνα. Έβρεχε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη και στο Καφτατζόγλιο, φυσικά είναι σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον φαίνεται ο αγωνιστικός χώρος. Ο Ηρακλής ξεκινά με Χουάντερσον στα δοκάρια. Στην άμυνα δεξιά όπου Κουβάλας, δεξί στόπερος Γιαμπάρης, αριστερός στόπερ Μπαρτολίνη, ακραίος αριστερός αμυντικός ο Σαραματάς. Δύο αμυντικά χάφο Ιντζόγλου με τον Καρασαλίδη, επιτελικός μέσος ο Ρωμάνο. Στα αριστερά ο Τσιλιανίδης, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα. Στα δεξιά ο Πασάς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Βέλιος. Στον πάγκο είναι ο Περνής, ο Ζαμπάζης, ο Τσότρας, ο Μπουρτουλίδης, ο Λουκίνας, ο Μπουλούτ και ο Κυριακίδης για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Καρασαλίδης είναι ο στόπερ, ο ψηλός. Ναι, θα παίξει αμυντικός χαφ. Ο στόπερ δεν τον έκαναν χαφ. Ναι, ναι. Έχει παίξει και στο παρελθόν λίγο αμυντικός χαφ, αλλά νομίζω ότι εκεί μάλλον ταιριάζει καλύτερα Κώστα. Είναι ντροπή το αμυντικό χαφ να παίζει ο Καρασαλίδης. Εκεί τέλος πάντων στόπερ είναι ο άνθρωπος. Ναι. Ποιον θα έβαζες εσύ? Ποιον θα έβαζα εγώ? Για να είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Τον ανιψιό του Προέδρου θα έβαζα, τον Ζαμπάζι. Γιατί για να έχει το μυαλό σου ήσυχο, ε. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν, η Βέρεια. Ναι. Η Βεριάρα. Ναι, η Βεριάρα σου λοιπόν Κώστα ξεκινάει με τον Λόπε στα δοκάρια. Αριστερό μπάκο Δημήτρης Γιαννούλης, δεξί ο Νέτο. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Πούγκουρας με τον Μαραγκό. Ανασταλτικός μέσος ο Σιόντης θα έχει δίπλα του τον Άρτσε. Επιτελικός μέσος ο Μαγεύσκι, στις πτέρυγες δεξιά ο Γεωργιάδης, αριστερά ο Απτούν και στην κορυφή ο Νασλίδης. Καλή ενδεκάδα και αυτή. Καλή ενδεκάδα, ναι. Έχει προβλήματα πάντως η Βέρεια. Και φαίνεται αυτό λίγο και από τον πάγκο, όπου είναι ο Βασιλιάδης δεύτερος γκολκίπερ, ο Νάστος, ο Κόλα, ο Μαλών, ο Ξόμπλιος, ο Μελικιώτης και ο Καρακώστας. Ο Ξόμπλιος. Ναι. Ο Μελικιώτης και ο Καρακώστας είναι υπόλοιποι για τον Γιώργο Γεωργιάδη. Γιατί για μας ποιοι είναι? Για τον Ηρακλή είπα. Περνής, Ζαμπάζης, Τσότρας, Πουρτουλίδης, Λουκίνας, Μπουλούτ και Κυριακίδης. Μεγάλο πάγκο έχει και εσύ. Εντάξει. Να σε πω. Ναι, ο Ηρακλής δεν έχει λύσεις. Φαίνεται νομίζω και από τον πάγκο το πόσο πολύ χρειάζεται μεταγραφές. Φτάνουν αυτοί. Πάμε σε διάλειμμα και παντρεύεστε με τη σέντρα. Πάμε. Ωραίος. Ναι. Ωραίος. 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 Ωραίος.